άρχισαν από εκείνη την ημέρα να αλλάζουν όλα. Όλα. Πραγματικά, οι υλοποιήσεις είναι παιχνιδάκι πια. Η ζωή μου άλλαξε από εκείνο το Σεπτέμβριο. Οι υλοποιήσεις που κάνω είναι πολύ δυνατές. Έχω σκαμπανεβάσματα ψυχολογικά. Αυτό, όλοι οι άνθρωποι το έχουν. Δεν μπορούν να είμαι πάντα μέσα στην τρελή χαρά. Αλλά ένα πράγμα ξέρω. Ότι αν τη σταματήσω, δεν θα έχω και τις υλοποιήσεις που έχω. Αν σταματήσω αυτή την νυχτερινή υλοποίηση. Να σας πω δηλαδή τη διαφορά της ζωής τώρα. Διαφορά της ζωής. Ήμουνα στο 1 και είμαι στο 11. Έχω περάσει το 10. Δεν είμαι, δηλαδή, οι υλοποιήσεις που κάνω, κυρίως επειδή όλους μας απασχολούν τα οικονομικά, κυρίως έριξα βάρος στη δουλειά. Πάρα πολύ βάρος. Αυτό απογειώθηκε. Είναι χωρίς όριο πια η δουλειά. Η αυτοματοποίηση του χρήματος πια δεν ασχολούμαι. Μόνο βλέπω νούμερα. Δεν ασχολούμαι πια για να παράγω χρήμα. Το έχω βάλει στο αυτόματο. Το χρήμα το παράγω στο αυτόματο. Δεν με νοιάζει πια. Ναι, μεν έχω ιστορικό το οποίο είναι βαρημένο, αλλά αυτό ούτε πια με αγχώνει. Βλέπω είναι πόσο εύκολο είναι να το αλλάξεις και το βαρημένο παρελθόν. Φυσικά, με έχεις βοηθήσει, Κορίνα, με τον καθαρισμό, με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν πάνω και για τον ύπνο αυτό με το ρολογάκι που το τσέκερνε και τα λοιπά, βες το αυτό. Λοιπόν, το ρολογάκι είναι αυτό, αν το βλέπετε. Α, ναι. Κάτσε να το ανάψω κιόλας, να το άνοιξε. Αυτό μετράει με μία εφαρμογή που είναι στο κινητό μου. Μετράει όλο μου τους καρδιακούς παλμούς. Αν κάνω άσκηση, αποδόσεις άσκησης, περπάτημα, χάρτη, βγάζει και χάρτη που περπάτησα, πόσο περπάτησα, όλες τις λεπτομέρειες. Στον ύπνο, έχει πάρα πολλές κατηγορίες στον ύπνο και τις βαθμολογεί. Λοιπόν, βαθύς ύπνος είναι 3 ώρες και 24 λεπτά, ελαφρύς ύπνος είναι 3 ώρες και 12 λεπτά, ύπνος REM είναι 2 ώρες και 11 λεπτά. Ο ύπνος REM είναι τα όνειρά μου. Λοιπόν, νυχτερινός ύπνος είναι 8 ώρες, αυτό το προσπαθώ πάντα, να έχω 8 ώρες νυχτερινό ύπνο. Και ο νυχτερινός ύπνος είναι από 6 μέχρι 10. Εγώ είμαι στις 8. Η νυχτερινή μου βαθμολογία είναι 85. Εκείνο που είχαμε δει εμείς ήταν 93. 93, γιατί έκανες κάθε μέρα τις υπνώσεις, τις κάνεις τώρα κάθε βράδυ, όταν πέφτεις και ύπνο. Δεν τις κάνω. Βλέπεις διαφορά. Η διαφορά υπάρχει λοιπόν και στον ύπνο. Γιατί οι υπνώσεις αυτές που λέμε, αυτόματο και επιταχυντή, πώς γίνονται. Στον ύπνο σας. Πολλοί μου λένε δεν έχω χρόνο να κάνω πράγματα. Δεν χρειάζεται χρόνο σε αυτά που κάνουμε εμείς. Δευτερόλεπτα για τεχνική μάγια και την ώρα που κοιμάσαι γίνεται μόνο το άλλο. Την ώρα που κοιμάσαι λοιπόν, ένα βράδυ παίζεις στο repeat η μία ύπνωση. Η αυτόματη, το άλλο βράδυ παίζει επιταχυντής. Να τα ξανακάνεις να πας πάλι τον ύπνο σου στο... Εγώ τα κάνω και τα δύο συγχρόνως το βράδυ. Όχι, είπαμε. Ένα βράδυ το ένα, ένα βράδυ το άλλο. Να εγώ αλλάξεις. Τα κάνω και τα δύο συγχρόνως. Ένα μην τα κάνεις και τα δύο συγχρόνως. Γιατί? Γιατί έτσι βρέχει. Μα... Εντάξει, γιατί θα πάει πάλι ο ύπνος στο 90%. Βέβαια και αυτό που έχεις τώρα είναι... Τεράστιο, δεν το έχουμε οι άνθρωποι γενικά. Το 85 που έχω και αυτό είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο, αυτό λέω, ναι. Δεν το έχουμε γενικά οι άνθρωποι. Ναι. Συνήθως οι 65, ο καλύτερος τους να είναι το 75, ο καλύτερός τους. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, κάνε το κανονικά. Okay. Ωραία. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Αυτή ήταν και η μαρτυρία του Παναγιώτη. Υλοποιεί σαν τρελός στον αυτόματο πιλότο. Δηλαδή, αν μου στείλετε μήνυμα στο Viber, αναφερθείτε στις δύο υπνώσεις του αυτόματου πιλότου που είδατε στο βίντεο με τον Παναγιώτη. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Φιλιά σε όλους και πάμε δυνατά. Υλοποιούμε και υλοποιούμε την τέλεια ζωή για μας, γιατί έχουμε υλοποιήσει τον τέλειο ιδανικό εαυτό μας, την ιδανική εκδοχή του εαυτού μας. Γιατί εμείς αποφασίζουμε ποιοι είμαστε. Εμείς επιλέγουμε ποιοι είμαστε, τι θα βιώσουμε και θέλουμε να βιώσουμε τη νέα πανέμορφη γη. Φιλιά πολλά σε όλους.